Έλα τώρα. Προσπάθησε να σκοτώσει το κουνούπι στον αέρα. Πόσο ωραία χτυπάει το μικρό ρολόι. Οι μικροί άνθρωποι δεν μπορούν να ακούν βαρύς ήχους. Με τις γαργάρες όμως γελάμε όλοι. Ωραίο ήταν και το απόγευμα σήμερα. Ακόμα έχω στο χέρι μου τη μυρωδιά του. Όχι βέβαια του απογεύματος, αλλά του σώματός του. Αλλά δεν μπορώ να του μιλήσω για το απόγευμα. Δεν θα με καταλάβει. Μετά έκλαψα. Μου λέει, ότι δίνει όταν κλαις. Δεν κατάλαβα τι εννοούσε και δεν τον ρώτησα. Μιλάμε και δεν καταλαβαινόμαστε. Γι' αυτό κοιταζόμαστε. Συχνά και πολλή ώρα. Φτάνει πια. Το απόγευμα πήρε και ένα βιβλίο μαζί της. Ξαφνικά κοιτάχτηκε στο καθρεφτάκι και άρχισε να τεντώνει το δέρμα της και μετά να βάφεται. Γιατί έβαψε τα χείλια της τόσο κόκκινα, αφού ο δρόμος ήταν εντελώς άδειος. Ήταν εντελώς ησυχία. Εντελώς ησυχία. Ησυχία. Ένα διόροφο σπίτι άσπρο και μία κουκουλωτή βεράντα από καταπληκτικό μαύρο κάγκελο. Γιατί να μου λέει ψέματα, άραγε. Είπα, να το τέλειο σπίτι. Αλλά κάποιος ήταν πίσω από το παράθυρο και με κοίταζε με φόβο. Γι' αυτό έφυγα. Δεν θα φύγει ξανά. Ίσως μάθει να αγαπά. Όταν ήταν στο γρασίδι με τις λεύκες, είπε, δεν μ' αρέσουν τα σπίτια. Ούτε τα αυτοκίνητα, ούτε οι άνθρωποι. Εδώ θέλω να μείνω. Για πάντα. Thank you.
απογευματινός ήλιος, αλλά πίσω από τα σπίτια και τους κήπους. Στέκομαι. Είμαι σε τέλεια αρμονία. Δεν έχω καμία υποχρέωση και κανένας δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντι μου.